Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα θέματα της παιδείας είναι πάρα πολύ σημαντικά και κάθε φορά που έρχεται ένα νομοσχέδιο σχετικό μας δίνει την αφορμή να προβληματιστούμε πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Το κακό είναι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται, είναι ένα νομοσχέδιο σκούπα. Έρχονται πάρα πολλά άσχετα μεταξύ τους θέματα. Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη φιλοσοφία που να διέπει αυτό το νομοσχέδιο. Προσπαθεί να κλείσει ορισμένα θέματα τα οποία φαντάζομαι ότι κατατίθενται από πολλούς φορείς με αντικρουόμενες θέσεις πολλές φορές και προσπαθεί το Υπουργείο να κάνει τη χάρη κάθε φορά σε αυτόν ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη επιρροή ή φαντάζεται ότι θα προσφέρει μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στις εκλογές. Το θέμα όμως της παιδείας είναι πολύ γενικότερο και νομίζω ότι πάνω σε αυτό πρέπει να προβληματιστούμε όλοι, κυρίως με την έννοια ότι δεν είναι το θέμα της παιδείας, γενικώς τα θέματα της παιδείας, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά τους εργαζόμενους, ούτε είναι κάτι που αφορά αυτούς που έχουν παιδιά τα οποία είναι στην σχολική ηλικία της αντίστοιχης βαθμίδας, είναι κάτι που αφορά το έθνος γενικότερα. Το ζήτημα του περιεχομένου της παιδείας, το ζήτημα του ποιος θα φέρει εις πέρας αυτό το σοβαρό λειτουργήμα, το τι στάση θα έχει αυτός ο ίδιος απέναντι στο λειτουργήμα αυτό που κάνει και όχι επάγγελμα, είναι κάτι πολύ βασικό, το οποίο σπανίως συζητάται εδώ μέσα και πολύ λιγότερο λαμβάνεται υπόψη. Άλλα είναι τα πράγματα από τα οποία λαμβάνονται υπόψη, ποιος θα διαριστεί, υπό ποιες συνθήκες, πώς θα μειωθούν ή θα αυξηθούν τα προσόντα, ώστε να γίνουν κάποιες φωτογραφικές διατάξεις. Και αυτά είναι που βλέπουμε και θα αναφερθώ σε ορισμένα θέματα από αυτά. Αναφέρεται μέσα το συγκεκριμένο θέμα της καταργήσεως των ραδιοηλεκτρολόγων, της ειδικότητας των ραδιοηλεκτρολόγων, χωρίς να αναφέρεται ούτε στην εισηγητική έκθεση, αλλά ούτε και μέσα στο ίδιο το νομοσχέδιο, ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν στην ουσία να καταργούμε τους ραδιοηλεκτρολόγους και να τους κάνουμε φυσικούς, να τους μεταφέρουμε στην κατηγορία των φυσικών. Δεν υπάρχει αυτή η επαρκής εξήγηση. Τι ακριβώς θεωρείτε ότι οι ραδιοηλεκτρολόγοι, είναι αυτό που ανέφερα πριν, δεν έχουν την απαιτούμενη πολιτική επιρροή που έχουν ενδεχομένως κάποιοι κλάδοι, είναι θέμα κάποιας καλύτερης τακτοποιήσεως του τεχνικού αντικειμένου, διότι πλέον θεωρείται ότι οι ηλεκτρολόγοι ή οι ηλεκτρονικοί μηχανικοί έχουν καλύτερες δυνατότητες να προσφέρουν να καλύψουν αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Θα έπρεπε μέσα στο νόμο ή στην εισηγητική έκθεση αυτό να ξεκαθαρίζεται. Επίσης, το θέμα της προϋπηρεσίας, που εδώ μπαίνει στην ουσία η καταστρατήγηση του νόμου με τον οποίο έχει καταργηθεί η επιτηρίδα και έχουμε πάει στη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Εδώ πέρα υποτίθεται γίνανε κάποιες ρυθμίσεις για την προϋπηρεσία, οι οποίες καλύπταν ένα μεταβατικό διάστημα. Τελικά αυτό το μεταβατικό διάστημα συνεχώς μεγαλώνει, έχουμε ήδη περάσει, είναι μέσα στον 11ο ή πάμε προς τον 12ο χρόνο από τότε που καταργήθηκε η επιτηρίδα και πήγαμε στο σύστημα του ΑΣΕΠ, και αυτό που βλέπουμε και από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι να μειώνεται συνεχώς το ποσοστό των διοριστέων από τους πίνακες του ΑΣΕΠ και πλέον εισάγεται και η καινούργια έννοια του επιτυχώντα, έχει εισαχθεί μάλλον κατά το παρελθόν, η παράδοξη έννοια του επιτυχώντα στις εξετάσεις αλλά μη διορισμένου. Και μάλιστα αυτό το δημιουργούμε και ένα καθεστώς πλέον ειδικό που αυτοί που έχουν τα προσόντα έχουν επιτύχει στους διαγωνισμούς αλλά δεν διορίζονται να έχουν και ειδικά μόρια. Δηλαδή πάμε μια κατάσταση που η οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και εμείς την κάνουμε ένα καθεστώς συγκεκριμένο. Επίσης δεν μπαίνει μέσα στην προϋπηρεσία αυτό που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου και θα ήταν μια λύση και θα μείωνε την πολιτική πίεση προς το Υπουργείο αλλά και κάθε φορά στις οποιασδήποτε πολιτικές ηγεσίες, θα ήταν αυτό του θέματος η υπηρεσία να είναι στον χώρο, εφόσον έχει υπάρξει απόσπαση, η υπηρεσία να λογίζεται στον χώρο που υπάρχει απόσπαση. Γνωρίζετε πολύ καλά το φαινόμενο. Κάποιοι να έχουν οργανική θέση ή να παίρνουν πρώτο διορισμό σε δυσπρόσιτες περιοχές, χρησιμοποιώντας πολιτικό μέσο να μεταφέρονται
σε προνομιούχες θέσεις του Υπουργείου ή κάποιων διευθύνσεων, αλλά παρόλα αυτά, επειδή ο αρχικός τους διορισμός και η αρχική τους θέση είναι σε μια δυσπρόσιτη περιοχή, να λαμβάνουν και τα μόρια αυτής της περιοχής. Γιατί δεν φέρνετε εδώ πέρα μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα καταργείται αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας, ο κάθε κατεργάρης να πηγαίνει στον πάγκο του. Θέλεις, κύριε, να είσαι στον Άγιο Ευστράτιο ή στη Λίμνο, θα είσαι εκεί. Δεν θέλεις να είσαι εκεί και θες να είσαι στην Αθήνα, θα πάρεις απόσπαση, αλλά θα έχεις όλα τα μόρια σαν να είσαι και να υπηρετείς κανονικά στην Αθήνα. Αυτό το παράδοξο, ταυτοχρόνως να είναι κάποιος στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ή σε κάποια άλλη μεγάλη πόλη, αλλά να παίρνει μόρια σαν να είναι στον Άγιο Ευστράτιο ή στη Λίμνο, αυτό οφείλεται να το καταργήσετε. Και εδώ πέρα θα θέλαμε προς τούτο μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία βέβαια δεν υπήρξε. Ως προς το θέμα επίσης εδώ στο άρθρο 3, δίνεται διπλάσια προϋπηρεσία στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τα οποία είναι σε δυσπρόσιτες περιοχές. Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τα οποία είναι σε δυσπρόσιτες περιοχές, από όσο γνωρίζουμε, είναι σχετικώς λίγα. Μήπως εδώ πέρα μπαίνει κάποια φωτογραφική διάταξη, η οποία θα ευνοήσει κάποιους και μήπως αυτούς που ανέφερα πριν, που στην ουσία δεν υπηρετούν πραγματικά στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Επίσης, στο θέμα της προϋπηρεσίας, βάζεται αυτόν τον κανόνα του προσωρινού αναπληρωτή με τους 30 μήνες, αλλά εδώ πέρα μέσα υπάρχουν και κάποιες καταστάσεις ανθρώπων, όπως οι τρίτεκνοι, τους οποίους δεν δίνεται μία επιπλέον, δεν τους διαφοροποιείται, ενώ λέτε για τους, υπάρχει κάποια ρύθμιση για τους πολυτέκνους, δεν υπάρχει για τους τριτέκνους, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν, όχι φυσικά τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά θα έπρεπε να είναι σε μία κατάσταση. Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητος. Υπήρξε μία ρύθμιση για διορισμούς αναπληρωτών τριτέκνων. Εκεί πέρα δεν γίνεται κάτι που σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον να μπορούν να διοριστούν με τους 16 μήνες προϋπηρεσία, όπως το έχουν ζητήσει οι ίδιοι. Νομίζουμε ότι, προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να κινηθεί η κυβέρνηση.